Τέλος, το προαιρετικό άνοιγμα της Κυριακής όσων καταστημάτων το επιθυμούν βάζει το νέο νομικό πλαίσιο της κυβέρνησης, το οποίο ακολουθεί πλέον και η περιφέρεια Κρήτης. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι ιδιαιτέρως τσουχτερά. Και για τις Κυριακές το ίδιο. Το νομικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο και απευθύνεται στο πότε ορίζονται αυτές. Οπότε τώρα, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ενδιάμεσα εκτός, δεν υπάρχει άνοιγμα των Κυριακών. Και τα πρόστιμα είναι μεγάλα και είναι γνωστό αυτό. Συνδυαστικά, καταργούνται και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου που ίσχυαν έως τώρα και στη θέση τους καθιερώνονται 2 δεκαπενθήμερα εκπτώσεων σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα από 1 έως 15 Μαρτίου και 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε την απόφαση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, όπου έχει οριστεί 1 έως 15 Μαρτίου και 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Προφανώς όμως είμαστε σε ένα ξεκίνημα της χειμερινής περίοδου, που και εμείς τα νέα μας σχέδια είναι λίγο δύσκολο να τα βάζουμε κατευθείαν σε ενδιάμεσες εκπτώσεις. Ωστόσο, και τώρα, αν θέλει να έρθει ο κόσμος, λόγω και της κατάστασης με τον COVID πέρσι, έχουμε αρκετά υπόλοιπα που βρίσκονται σε εκπτώσεις 40, 50, 60% που μπορεί να κάνει κάποια αγορά. Τώρα, προφανώς, οι Κυριακές νομίζω είναι μια μέρα γενικότερα που θέλουμε να είναι μια μέρα ξεκούρασης. Για μένα προσωπικά είναι καλύτερα να αφιερώσουμε τις Κυριακές στον εαυτό μας και όχι στο εμπόριο. Τώρα ίσως κάποια άλλα μαγαζιά να δουλεύουν περισσότερο. Παρ' όλα αυτά και με την άδεια του νόμου οι ιδιοκτήτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εφαρμόζουν δεκαήμερα προσφορών στο εσωτερικό των καταστημάτων τους. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν προσφορές μπορούν να το εφαρμόσουν εντός των καταστημάτων. Την ίδια ώρα και ενώ τα μέτρα λόγω πανδημίας έχουν χαλαρώσει, η αγοραστική κίνηση φαίνεται να σημειώνει άνοδο στην πόλη με τους καταναλωτές να μην περιορίζονται στα δεκαήμερα προσφορών. Ψωνίζουμε, ναι. Εντάξει, και εκτός προσφορών, αλλά είναι ένα παραπάνω. Νομίζω είναι σημαντικό να... Διάφορα. Από ηλεκτρονικά, από ρούχα. Εντάξει, το παρακολουθούμε κάθε χρόνο. Σίγουρα είδαμε διαφορά. Αυτό βλέπουμε να ανταποκρίνεται και στην αγορά. Τα μέτρα έχουν χαλαρώσει. Από ψώνια τίποτα. Τα άκρως απαραίτητα μόνο. Ό,τι θέλουμε το ψωνίζουμε καθημερινά. Παράλληλα, την ώρα που όλοι περιμένουν πώς και πώς την Black Friday για να κάνουν τα ψώνια τους, που για φέτος είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, παρατηρείται έλλειψη σε είδη υψηλής ζήτησης, κυρίως σε είδη τεχνολογίας. Ναι, το περιμένουν πάρα πολύ, πολύ καιρό τώρα και μας ρωτάνε συνέχεια. Έχουμε γενικά καθυστερήσεις, αλλά προς το παρόν είμαστε έτοιμοι, εντάξει, δεν έχουμε προβλήματα. Περιμένουμε να έρθει Black Friday για να πάμε να πάρουμε ένα καινούργιο υπολογιστή και περιμένουμε τις εκπτώσεις, γιατί έχουν πάει στο Θεό. Πώς δεν το περιμένουμε? Αλλά θα γίνει όπως στο εξωτερικό ή θα γίνει όπως εδώ? Βεβαίως, περιμένουμε Black Friday να κάνουμε και εμείς τα ψώνια μας, ηλεκτρικές συσκευές και ό,τι χρειαστούμε. Να το ευχαριστηθούμε κι εμείς, να είμαστε λίγο πιο άνετοι. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες αλυσίδες πέρυσι, στην περίοδο αυξημένης ζήτησης, είχαν να αντιμετωπίσουν την αδυναμία των εταιριών ταχυμεταφορών να παραδώσουν έγκαιρα τα προϊόντα και εν μέσω πανδημίας. Λίγο πιο συγκρατημένοι είμαστε, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι τότε. Πάντως, η ζήτηση είναι σίγουρο ότι θα είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και τις επιχειρήσεις.